με την οικογένεια, με ανθρώπους της οικογένειάς σας, ίσως και ηλικιωμένους, με το γάμο σας ή τη σχέση σας, αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Οκτωβρίου. Όμως τα πράγματα είναι μοναδικά καλά, τουλάχιστον για σας που είστε γεννημένοι μετά τις 10. Αυτές οι συζυγίες που τις λέμε εμείς, οι συναντήσεις, τα ραντεβού με το Δία δεν πραγματοποιούνται συχνά. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, τουλάχιστον για εσάς που είστε γεννημένοι μετά τις 10, να υποφεληθείτε από ταξίδι στο εξωτερικό. Αν είστε σπουδαστές, σας εγγυώ με την επιτυχία, αν και εφόσον έχετε διαβάσει βέβαια. Θα έχετε κάποια συγκλονιστικά νέα τώρα αυτό το μήνα που έρχεται, μέχρι το τέλος του μήνα. Αρχής γενομένης από τώρα, προσπαθήστε λοιπόν να υποφεληθείτε. Είναι μια μοναδική περίοδος στην οποία δεν θα τη βρείτε εύκολα. Για τους Σκορπιούς μας σήμερα πολλά γεγονότα με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας, συγγενείς, φίλους. Ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε ίσως αναβάλλετε. Είναι λίγο σκληρή μέρα, ενώ γενικά είναι πάρα πολύ καλή για να προωθήσετε ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, χρήματα συντρόφου. Κάποια συζήτηση που θέλετε να κάνετε για τον εργασιακό σας χώρο θα αποδώσει, παρά το γεγονός ότι πραγματικά κινείται αρκετά αργά. Επίσης είστε σε μια πολύ γόνιμη και ερωτική περίοδο. Για τους τοξότες μας, καλά, εκείνο το οικονομικό σας απασχολεί όλους μας, όμως οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Αν είστε βέβαια γεννημένοι γύρω στις 27 Νοεμβρίου, ένα θέμα που έχετε να συζητήσετε μπορεί να καθυστερεί, θα πραγματοποιηθεί όμως λίγο αργότερα, αλλά αυτοί που είστε πολύ ωφελημένοι, είστε εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες μετά τις 10 Δεκεμβρίου, σχέσεις, συνεργασίες, οτιδήποτε έχει σχέση με τους φίλους μπορεί να σας βοηθήσουν. Είναι μια ευχάριστη περίοδος και άκρος ερωτική για σας. Για τους εγώ καιρούς μας σήμερα η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Φορτίζει λίγο την ατμόσφαιρα αν είστε γεννημένοι 30 Δεκεμβρίου, 31 Ιανουαρίου. Όμως θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά, έστω και αν καθυστερούν λίγο, πραγματικά θα αποδώσουν. Προσπαθήστε λοιπόν να υποφεληθείτε. Είναι μια αρκετά καλή περίοδος για εργασία ή ακόμα και για θέματα υγείας. Φροντίστε πρόσωπα της οικογένειάς σας αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά. Δεν αποκλείεται ή να κάνετε κάποιες αλλαγές από την ακίνητη περιουσία, να μετακομίσετε, να πουλήσετε, να μετακινηθείτε. Και τώρα που είπα για ακίνητη περιουσία, το είχα πει και το επαναλαμβάνω. Ναι, το θυμάμαι. Τα ψάρια, μην πει για τα ψάρια. Τα ψάρια του έχει τρελάνει. Γιατί θα τα πει και για τα ψάρια, γι' αυτό το λέω δηλαδή, ούτως ή άλλως. Γενικά, εκτός από τα ψάρια, γενικά για ακίνητη περιουσία, σε γενικές γραμμές θα δείτε ότι στις αρχές Ιουλίου τώρα κάποια καλή συγκυρία, κάποιο νομοσχέδιο, κάτι θα γίνει τέλος πάντων. Δεν έμαθες τι έγινε. Όχι. Είπε ο Σόιμπλε ότι θα δώσουμε γερμανικά λεφτά πλέον να βοηθήσουμε την ανάπτυξη στο Νότο, γιατί η ανεργία είναι εφιαλτική και θα μας χτυπήσει την πόρτα. Και δεν θα μπορούν να πουλήσουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Λιτότητα τέλος, λίτσα μου. Και όμως δεν ξέρω, μήπως είναι και οικοδομή, μήπως κάτι με την ακίνητη περιουσία θα ευνοήσει. Για τους υδροχόους μας, ο έρωτας καλά κρατεί ακόμα, ειδικά για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, με επαγγελματικά θέματα, αν είστε γεννημένοι γύρω στο τέλος Ιανουαρίου, προσέχετε, κρατάτε μικρό καλάθι, μην πιέζετε καταστάσεις, αλλά ο έρωτας, τα παιδιά ή οτιδήποτε δημιουργικό, καλλιτεχνικό καραδοκεί για εσάς που είστε γεννημένοι μετά τις 10-12 του μηνός, έστω και αν ο Άρης δημιούργησε κάποια ένταση. Και τα ψαράκια μας, εκτός από την ακίνητη περιουσία. Στάνταρ. Στάνταρ. Στην ημερήσια διάταξη. Στάνταρ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ακούτε και επιμένω σε ένα πράγμα, σημαίνει ότι κάτι θα μπορούσατε να κάνετε. Με υπερβολή κάνετε για το σπίτι, την οικογένεια. Αμέσως μετά τον Ιούνιο, η ακίνητη σας περιουσία ή οτιδήποτε θέλετε να ρυθμίσετε, νομίζω ότι μπαίνει σε ένα καλύτερο πλάνο. Ενώ σήμερα θα πρέπει να βοηθήσετε φιλικά πρόσωπα. Θέματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό ή με την μελλοντική σας ζωή επηρεάζει ευνοϊκά εσάς που είστε γεννημένοι το τέλος Φεβρουαρίου, έστω και αν η χθεσινή Πανσέλινο λίγο σας έφερε έτσι πιο κοντά σε αγαπημένους μεν, αλλά με αρκετή ένταση δε. Αυτά θα ανάσουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Λίτσα μου, αγαπημένη. Μακάρι, και... να τι μην άλλο γίνει καταιγίδα, γιατί θα έρθουν πολύ καλά πράγματα αν δεν γίνει καταιγίδα. Είπαμε, λιτότητα τέλος. Το είπε ο Σόιμπλε, τώρα μην το συζητάς. Φαντίζουμε σωστά. Λοιπόν, έχουμε το διαγωνισμό μας και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είπαμε, τοστιέρα, φριτέζα και μπαρμπεκιού προσφορά των καταστημάτων Καρόνι.